Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Σήμερα είναι 29 Δεκεμβρίου, τελευταία εργάσιμη μέρα, και μαζί με την συνάδελφο την κυρία Μπρίκα, την νέα αντιπεριφερειάρχη, εγώ είμαι ο απερχόμενος αντιπεριφερειάρχης, κάνουμε μια τελετή παράδοση παραλαβής. Δεν ήταν τυπική, αλλά ήταν ουσιαστική, και σας το λέω με περηφάνεια. Δηλαδή, την ενημέρωσα για τα τρέχοντα θέματα, την ενημέρωσα για τις διευθύνσεις μας, για τα προγράμματά μας και για την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης. Η κυρία Μπρίκα είναι μια ικανή γιατρός, μια ικανή πολιτικός. Θα συνεχίσει ως επόμενη αντιπεριφερειάρχης και πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει απόλυτα. Από τη δικιά μου μεριά θέλω να ευχαριστήσω τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη συνεργασία τους. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ενημέρωση που κάνετε, που είσαστε πάντοτε παρόντες για τη βοήθεια. Θέλω να ευχαριστήσω το λαό της Ξάνθης για την αγάπη που έδειξε στην περιφέρεια και θέλω να σας πω ότι από τη δικιά μου την πλευρά συνεχίζω για το καλό της περιφέρειας, συνεχίζω για το καλό της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης και του λαού μας, τον οποίο υπηρέτησα με αγάπη και θέρμη. Από τη δικιά μου την πλευρά δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω, δεν είναι συνέντευξη τύπου. Η κυρία Μπρίκα, αν έχετε να πείτε τίποτα κι εσείς που ενημερώθηκε. Μπορεί θα κάνετε μία ανοχή στη συνάδελφο, η οποία εντάξει, ναι, αναλαμβάνει. Έχω καμία πείρα από την διαδικασία αυτή. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι έτσι σε κάμερες κατά συρροή. Σίγουρα αρχίζω με ευχαριστήρια, τα οποία είναι ουσιαστικά δεν είναι τυπικά. Ευχαριστώ τους ξανθιώτες που με φέραν εδώ. Από εκεί και πέρα, ευχαριστώ τον αρχηγό της παράταξης που μου εμπιστεύεται αυτό το πόστο. Έχω μεγάλη λαχτάρα να τα καταφέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κουρτίδη για την ενημέρωση σήμερα, η οποία πραγματικά ήταν ουσιαστική. Ευχαριστώ εκ των προτέρων τον κόσμο εδώ, ο οποίος πρέπει να με βοηθήσει, όπως τον καθένα που θα καθίσει σε αυτήν την καρέκλα. Ευχαριστώ εσάς που ήρθατε. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο.